Όπως ξέρετε και στα γεωπολιτικά εθνικά έχουμε μία σταθερότητα, μένουμε σε αυτό, διότι τις τελευταίες ώρες, τελευταίες μέρες διακινείται ότι πέφτουν οι τόνοι, καλά, πέφτουν οι τόνοι με αμερικανική παρέμβαση κτλ. Δεν ξέρω αν πέφτουν οι τόνοι, ξέρω όμως ότι έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο ο αντιστράτηγος εν αποστρατή, ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, με τίτλο «Τουρκικό σχέδιο παραπλάνησης της Ελλάδας». Όποιος μπόρεσε να το δει αναλυτικά, και σας προτρέπω να το δείτε, αυτός είναι ο τίτλος του, θα βγάλει πολλά συμπεράσματα, διότι ο αντιστράτηγος, εκτός του ότι έχει διατελέσει μέλος της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας την περίοδο 95-99 στην Κωνσταντινούπολη και ακόλουθος άμυνα στην ελληνική μας πρεσβεία στην Άγκυρα την περίοδο 13-17, είναι άριστος γνώστης της τουρκικής, διαβάζει και γνωρίζει κυρίως την νοοτροπία, όχι όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως είναι. Παρόλα αυτά, κρίθηκε ότι έπρεπε να αποστρατευτεί. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καμπουρίδη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σας και στους ακροατές σας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά οι εξελίξεις με τα καιρικά και τις καταστροφές και τους νεκρούς εδώ λίγο μας πήγαν πιο πίσω σήμερα. Αλλά... Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αντίθεση με όλες τις αφηγήσεις, με στοιχεία, όχι έτσι, λέτε ότι στην ουσία η πάγια τουρκική, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, πολιτική, καλά κρατεί. Δηλαδή. Θα σας παραπλανήσω ότι είμαι έτοιμος για ένα συνολικό ντου στην Ελλάδα, τα λέω έτσι απλά λαϊκά, γιατί εγώ εκτιμώ ότι αν μου πιάσει το τρίκ, θα σας καθίσω στο τραπέζι για συνομιλίες όπως τις θέλω. Λάθος το καταλαβαίνω? Όχι, έτσι είναι. Τον Ιούλιο του 2018 ιδρύεται η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, ο Γκέμπελς της Τουρκίας, ο υπεύθυνος προπαγάνδας, σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα επικοινωνίας, και από τότε βλέπουμε παίζουν πάρα πολύ καλά την εικόνα. Παρατήρησα λοιπόν το τελευταίο διάστημα ότι ενώ η Τουρκία ανεβάζει τη ρητορική, κλιμακώνει σε επίπεδο λόγου, δεν υπάρχει η αντίστοιχη κινητοποίηση, και θα πρέπει να υπάρχει και μια κινητοποίηση, ξέρετε, και του στρατού Ξηράς. Ο στρατός Ξηράς δεν κινητοποιείται, και μιλάω για την πρώτη και την τέταρτη στρατιά. Η πρώτη είναι στον Εύρο. Στον Εύρο και η τέταρτη είναι στο Αιγαίο, η στρατιά του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν, αφού κάθεσα και μάζεψα υλικό και με βάση την εμπειρία και οι γνώσεις που έχω για κάποιους σχηματισμούς, είδα ότι η Τουρκία εμφάνισε μέσα από διάφορες πηγές κινητοποιήσεις μεγάλου αριθμού οχημάτων, αρμάτων, και μιλάω για το 17 Σεπτεμβρίου και 18 Σεπτεμβρίου μιλήσαν για 300 και 500 αντίστοιχα οχήματα, τα οποία από την περιοχή της Συρίας μεταφέρονται στο μέτωπο του Εύρου, το οποίο δεν ισχύει. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και μας το παρουσίασαν. Επίσης, είδα μια εκπομπή στην οποία εμφανίστηκαν δίθεν φωτογραφίες. Ήταν μια φωτογραφία, ενώ είχε υποσχεθεί ο συγκεκριμένος αναλυτής να εμφανίσει φωτογραφικό υλικό από μεγάλο αριθμό αρμάτων και ερπιστριοφόρων, τα οποία θα μετακινούνταν, υποτίθεται. Mm-hmm. Στην περιοχή του Εύρου, εμφάνισε μία φωτογραφία με ένα όχημα και δεν έγινε καμία μετακίνηση. Επίσης παρατήρησα, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια γράψαν και επίσημα στην επίσημη ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, όπως επίσης και στο Χερσαίων Δυνάμεων της Διοίκησης, στο ΓΕΣ, στο τουρκικό, ότι η 28 μηχανοκίνητη ταξιαρχία, η οποία έχει έδρα την Άγκυρα και η οποία αναλάμβανε σύμφωνα με τα σχέδιά τους μέρος στην αποβατική δύναμη ειδικών αποστολών στην ειδική διακλαδική διοίκηση Αιγαίου, όπως λέγεται, στην ΕΜΟΚ, για την κατάληψη μεγάλου νησιού, μετά από 11 χρόνια, ενώ δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση, η ενεργοποίηση αυτής της ταξιαρχίας, την εμφάνισαν λοιπόν σε κάποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαζί με την ΕΜΟΚ, δηλαδή τον προϊστάμενό τους σχηματισμό που έχει αποστολή κατάληψη νησιών ή νησιού, να ενεργοποιείται και να κάνει άσκηση. Είδα το φωτογραφικό υλικό και παρατήρησα λοιπόν ότι αυτή η ταξιαρχία εμβόλυμα την παρουσίασαν και παραπλανητικά ότι ενεργοποιήθηκε, γιατί το φωτογραφικό υλικό παραπέμπει σε άλλο τύπο αρμάτων. Αυτή η ταξιαρχία έχει άλλα άρματα, τα οποία τα έχει στείλει στην Νότια Τουρκία. Δεν υπάρχουν άρματα σε αυτή την ταξιαρχία αυτή τη στιγμή, και τα άρματα που εμφανίσανε το φωτογραφικό υλικό πριν από 5-6 μέρες ήταν άλλου τύπου αρμάτων, τα οποία προφανώς θέλουν να μας δείξουν ότι η ταξιαρχία ενεργοποιείται για να πάρει μέρος στα σχέδια για κατάληψη μεγάλου νησιού. Επίσης, από πληροφόρηση, γι' αυτό δεν αφεσβητείται,
ότι οι τρεις ταξιαρχίες της Αρτιάς του Αιγαίου έχει τρεις καταδρομών. Η μία είναι στο Ντενισλή, κοντά στην νότιο Σμύρνης, ανατολικά. Η άλλη είναι στο Αδραμίτιο, η 19η, και η 7η καταδρομών στο Αταπαζαρί. Μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο αυτών, επίσης είναι στην περιοχή της Συρίας για τις ανάγκες που χρειάζονται εκεί πέρα για την διατήρηση των εδαφών που, που έχουν καταλάβει οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, αναρωτιέμαι εγώ, η Τουρκία να μιλάει για ετοιμότητα, πλασματικά ψεύτικα στοιχεία, όταν δεν έχει. Άρα, λοιπόν, θέλει να μας περάσει ένα μήνυμα, να μας παραπλανήσει όσον αφορά τις δυνατότητες, να μας δείξει ότι έχει ετοιμότητα στον Εύρο, γιατί ξέρει απέναντί της έχει ετοιμοπόλεμους σχηματισμούς μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων ταξιαρχιών, τους ελληνικούς μιλάω, και είναι ένας φόβος της Άγκυρας. Και επίσης να μας δείξει ότι ο τρόπος συνεργίας της αφορά και κινητοποίηση στρατού ξηράς, που δεν μπορεί να το κάνει, δεν φαίνεται να μπορεί να το κάνει, δεν έχει τη δυνατότητα, και δείχνει ότι θέλει να καταλάβει μεγάλο νησί. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι συμπεράσματα και πολιτικά και στο υψηλό επίπεδο, αλλά και στρατιωτικά για τους στρατιωτικούς αναλυτές. Είναι ένα σχέδιο παραπλάνησης, παίζουν πολύ καλά με την εικόνα και νομίζω ότι αυτό είναι αξιολογήσιμο από εμάς. Κύριε Καμπορίδη, επειδή συνομιλώ και τον ευχαριστώ για τη τιμή που μας κάνει, με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει την τουρκική πραγματικότητα και από την καλή και από την ανάποδη. Μου λέτε, λοιπόν, ότι αυτή η διαφαινόμενη, η λαλίστατη επικοινωνιακά επιχειρησιακή ετοιμότητα κινήσεις μονάδων, μετακινήσεις κτλ. Στην πράξη δεν υφίσταται. Αλλά υφίσταται ένα επικοινωνιακό μπαράζ ότι είμαστε έτοιμοι από τον Εύρο μέχρι την παλιά Λικαρνασό ανά πάσα στιγμή. Καλά το καταλαβαίνω? Σωστό. Εγώ στην κρίση των ήμουν στην πρώτη μου αποστολή στην Τουρκία. Εκεί, λοιπόν, όταν υπήρξε η κορύφωση της κρίσης, μετακινήθηκαν οι χερσαίοι σχηματισμοί, γιατί οι Τούρκοι, όταν πάνε σε μια κρίση, μια ένταση και κρίση με την Ελλάδα, θα πρέπει να είναι έτοιμοι και σε επίπεδο χερσαίων σχηματισμών. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση, είναι μεγάλο μέρος έχει μετακινηθεί και δεν έχει επιστρέψει. Και προσχηματικά μας δείχνει ότι υπάρχει αυτή η ετοιμότητα. Η εμπειρία του Roots Race έδειξε, λοιπόν, το ίδιο πράγμα, ότι υπήρχε ίδια κατάσταση και εκεί υπήρχε μια κινητοποίηση του στόλου και του αεροπορικού δυναμικού της Τουρκίας. Η Τουρκία, λοιπόν, αυτό που θέλει να πετύχει είναι να πάει σε μια κρίση με την Ελλάδα, την οποία το μόνο που θα επιδιώξει είναι ένα μικρό επεισόδιο ελεγχόμενο, το οποίο θα μας το φορτώσει σε εμάς, θα χρησιμοποιήσει το προσφυγικό και το μικρό ελεγχόμενο επεισόδιο θα το πετύχει με ειδικές δυνάμεις και με τις αεροναυτικές. Άρα, λοιπόν, όταν δεν μπορεί να κάνει κινητοποίηση των χερσαίων σχηματισμών, δεν μπορεί να πάει σε μια μεγάλη σύγκρουση με την Ελλάδα, σε γενικευμένη σύραξη. Το μικρό επεισόδιο, και αυτό που, ξέρετε, κάποιοι λένε ότι μα είναι δυνατόν να το κάνει η Τουρκία, μα θα εμφανίζεται ότι η Ελλάδα θα είναι επιτιθέμενη, και το λέω από το Μάιο αυτό. Δεν θα εμφανίζεται η Τουρκία ότι είναι αυτή η οποία ρισκάρει και απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Άρα λέτε ότι το επικοινωνιακό μπαράζ, κατά τη γνώμη σας, αποσκοπεί ή να σε σύρει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, επί το δικό σου βέβαια διαπραγματεύσεων, διότι η Τουρκία, όταν λέει ελάτε να συζητήσουμε, τα δικά σου θέματα αμφισβητεί. Δεν βάζει κάτι άλλο, αν το καταλαβαίνω καλά. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σχεδιάζει ένα σημειακό γεγονός. Ακριβώς αυτό λέω. Η Τουρκία πίστευε ότι και μόνο με τη ρητορική και με τις δηλώσεις ή με τα μηνύματα του Ερντογάν, θυμάστε στην άσκηση ΕΦΕΣ, είχα γράψει σχετικό άρθρο με αυτό που ανέβηκε πάνω στο βήμα, στο παρατηρητήριο της άσκησης, και μίλησε, απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό, εκτός πρωτοκόλλου μίλησε, γιατί δεν έπρεπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μιλήσει, δεν αστείευουμε, θα καταλάβουμε, θα επιτεθούμε, θα έρθουμε ένα βράδυ κτλ. Όλα αυτά πίστευαν ότι η Ελλάδα θα υποκύψει, μόνο με τη ρητορική. Είδε ότι υπάρχει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Ελλάδας να αντιμετωπίσει και στο πεδίο την Τουρκία. Και αυτό που λέω είναι ότι σε τελική ανάλυση αυτό το οποίο θα πάει, μάλλον σκοπεύει, αφού δεν μπόρεσε να πετύχει με τη ρητορική, να προχωρήσει σε ένα σημειακό επεισόδιο μικρού εύρους, το οποίο θα μας το χρεώσει σε εμάς και θα κάνει χρήση άλλων δυνάμεων αεροναυτικών και επίσης σίγουρα θα χρησιμοποιήσει και το προσφυγικό.
θα πιθανολογούσατε ότι ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να περιλαμβάνει η νότια της Κρήτης την εκμίσθωση από τη Λιβύη της ΑΟΣ για έρευνες, για γεωτρείς δεν ξέρω αν μπορεί, για έρευνες και γεωτρείς να το πω έτσι, και ούτως ώστε αν δημιουργηθεί θέμα να μας πει τι μου το λέτε εμένα, πηγαίνετε να τα βρείτε με τη Λιβύη. Εντάξει, το αποκλείω. Το μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά το αποκλείω στο βαθμό με τον κύριο αντικειμενικό της σκοπό να μας καθίσει να συζητήσουμε. Γιατί μόνο με εδαφικό αντικειμενικό σκοπό, με κατάληψη εδαφικού ΑΝΣΚ, η Τουρκία μπορεί να μας βάλει να συζητήσουμε. Και αυτό παραπέμπει στην υπόθεση ο Ρουτς Ρέις. Όσο και να μας προκάλεσε, δεν σηκώσαμε το γάντι. Μπορεί να στείλει στην περιοχή που λέτε ερευνητικό ή αργότερα μια πλατφόρμα δοκιμαστικών γεωτρήσεων, αλλά εκείνο δεν θα πετύχει αυτό που θέλει η Τουρκία. Αυτό που θα πετύχει είναι να απλώσει το στόλο μας, να υπάρξει διασπορά και να εστιάσει το ίδιο, εγώ πιστεύω, η ρητορική των δύο τελευταίων ετών και ακόμη περισσότερο το τελευταίο εξαμήνου. Παραπέμπει ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός είναι το Αιγαίο, δεν είναι η Κύπρος, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την Κύπρο και μια ένταση να προκαλέσει στα ενεργειακά, δεν μπορεί να προκαλέσει την Ελλάδα να καθίσει με όρους ιτημένου να συζητήσει με τους όρους της Τουρκίας. Το Αιγαίο είναι η κύρια προσπάθεια, εκεί έχει εστιάσει και πιστεύω εκεί πρέπει να έχουμε στραμμένες και τις κεραίες μας. Για πείτε μου, το τελευταίο διάστημα και στην Ελλάδα αναπτύσσεται μια φιλολογία από κάποιους, όχι από όλους, ότι ένα καλό πρότυπο επίλυσης διαφορών είναι το πρότυπο που ακολουθήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, βέβαια με έναν καθημαγμένο οικονομικά Λίβανο, με την Αμερικανική διαμεσολάβηση του κυρίου Άμος Χονκστάιν, ειδικού συμβουλίου για θέματα. Αυτό το μοντέλο μπορεί να έχει αντιστοιχία στην Ελλάδα? Γίνεται? Δεν μπορεί να έχει. Φυσικά και δεν μπορεί να έχει. Γιατί το λέω ήταν... γιατί, κύριε Καμπουρίδη, καλλιεργείται ένα κλίμα ότι πάμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης και ο ΑΚΑΡ και εκείνο και τάλο και έτσι και αλλιώς και να δούμε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα λοιπά. Σε ένα κλίμα εν κενό όμως έχω την εντύπωση. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία των δύο περιπτώσεων. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι ότι... οι δύο σταθερές αυτής της περίοδου είναι ο Ερντογάν θέλει να επιστρέψει την κατάσταση των συνομιλιών στο Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, διμερείς συνομιλίες και για τα θέματα υψηλής στρατηγικής και όπως επίσης και η σημασία που δίνει η αμερικανική πλευρά στον ενεργειακό παράγοντα που είτε αφορά σταθερότητα στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής είτε αφορά την μείωση του ενεργειακού ρόλου της Ρωσίας που αφορά την τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης με ρωσικό αέριο. Θα πρέπει σε αυτό να σας πω ότι οι συνομιλίες που γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι οι συνομιλίες, οι χαμηλές συνομιλίες, τα ΜΟΕ όπως λέμε για θέματα ασκήσεων από επιτελείς των δύο γενικών επιτελείων. Υπάρχουν οι συνομιλίες των Υπουργείων Άμυνας και αυτές τις συνομιλίες επικαλείται ο ΑΚΑΡ, δηλαδή τις συνομιλίες μεταξύ επιτελών από τα δύο Υπουργεία η οποία δούλεψε το 2018 και 2019 που αφορά τη μείωση της έντασης και τεχνικά θέματα για την αποφυγή ατυχήματος ή τις δεσμεύσεις, μόνιμες δεσμεύσεις πεδίων βολής στο Αιγαίο και ο ΑΚΑΡ. Μην ξεχνάμε, αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Τα θέματα της διαπραγματεύσης υψηλής στρατηγικής, αν τις έλεγαν τα εισαγωγικών, αφορούν τις συμβουλευτικές επιτροπές και τα θέματα που συζητήθηκαν ανάμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο και στον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν, βλέπουμε από τότε, προσπαθεί να στείλει την Ελλάδα σε διμερείς διαπραγματεύσεις. Το είπε και πρόσφατα και στην Πράγα. Σωστά. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει την Ελλάδα να συζητήσει μαζί μας σε διμερές επίπεδο. Και προχθές ο ΑΚΑΡ που αναφέρθηκε στο θέμα της επίσης των συνομιλιών και έδειξε ένα καλό πρόσωπο αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, το δικό μας Υπουργό, πάλι μίλησε για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να καθίσουμε και να συζητήσουμε και να επικαλεστούμε το μοντέλο της επίλυσης των διαφορών Ισραήλ-Λιβάνου, όταν η Τουρκία αυτή την περίοδο εκτιμώ ότι θέτει δύο βασικά θέματα. Η συνεκμετάλλευση των πόρων και δεύτερο το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Ξέρετε, το 2016 όταν έγινε το πραξικόπημα ήμουν ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα. Μετά από 4 μήνες είχαν έρθει στην Άγκυρα για συνομιλίες επιτελείς από το ελληνικό ΓΕΘΑ για τα θέματα των ΜΟΕ, των ασκήσεων και του συνόδευσα. Εκεί λοιπόν ένας τότε αντιστάτιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διοικητής σε μια στρατιά στην Τουρκία και τότε ήταν στην διεύθυνση Plans and Policy στον κλάδο του τουρκικού ΓΕΘΑ, μας είπε: κοιτάξτε να δείτε, μην ξεχνάτε ότι
Η Τουρκία είναι μια χώρα που παρότι προσπάθησε να μαζέψει τα κομμάτια της μετά το πραξικόπημα, μετά από 40 μέρες κάναμε επιχείρηση στη Σύρια, δεν υπάρχει καμία κοινωνική αντίδραση. Είμαστε μια διαφορετική χώρα και να έχετε καλά στο μυαλό σας ότι μαζί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους σπόρους των υδρογονανθράκων στην περιοχή. Άρα λοιπόν πάντα η Τουρκία θέλει σε διμερές επίπεδο να συζητήσουμε τα θέματα της συνεκμετάλλευσης. Ένα είναι αυτό και πιστεύω είναι ένα από αυτά που συζητούνται αυτή την περίοδο και θα ήθελε η Τουρκία σε διμερές να το συζητήσουμε. Το άλλο είναι η αποστρατιωτικοποίηση. Πώς είναι δυνατόν ο Ερντογάν τώρα να κάνει βήμα πίσω και να μην βάλει την αποστρατιωτικοποίηση όταν έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη? Σαφές. Θέλω να απαντήσω σε μερικά ερωτήματα ακροατών. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Γνωρίζει ο κύριος Καμπουρίδης ότι ο αποβατικός στόλος του τουρκικού στρατού είναι στη Φώκια της Μύρνης? Εκεί δεν έκαναν πλατφόρμα υποδοχής στο Ανατολού, αλλά έκαναν στη βάση του Αξάζ. Όσο για τις μετακινήσεις του στρατού από 2-3 είναι προς 1-4, το λένε Κούρδοι και Ιρακινοί. Άλλος φίλος. Το ότι έχουν μετατρέψει σχεδόν όλες τις δυνάμεις πεζικού σε αμφίδιες δυνάμεις, λέει κάτι στον κύριο Καμπουρίδη. Άλλος φίλος. Η Τουρκία έχει επιθετική στάση και έχει πάρει θέση μάχης από το 16. Το χρειάζεται να το κάνει και τώρα, να το επικαιροποιήσει? Άλλος φίλος, ο Νίκος. Ισχυρίζεται ο κύριος Καμπουρίδης ότι ο τουρκικός στρατός δεν είναι έτοιμο πόλεμος? Όχι, δεν είπε αυτό. Ή ότι οι συγκεκριμένες μονάδες στρατιές δεν είναι σε κατάσταση μάχης, διότι στο εσωτερικό πολεμά επί δεκαετίες. Δεν είπε αυτό ο κύριος Καμπουρίδης, δεν τον καταλάβατε τι είπε. Άλλος φίλος, μπορεί να μας πει ο κύριος Καμπουρίδης που είναι οι αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Τουρκίας? Γιατί με τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις μπορεί να πάρει κατοικημένο νησί μεσαίου μεγέθους, για παράδειγμα ένα Καστελόριζο ή τη Σύμη. Όχι ένα Καστελόριζο, το Καστελόριζο, παιδιά, εντάξει. Και τέλος ο Γιάννης, θα μπορούσε να δοθεί ως αντίδωρο μια λύση, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη λύση, ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα στο Κυπριακό, με ανταλλαγή τον διαμοιρασμό των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ανατολικής Μεσογείου? Γιατί το δικό μας θα μοιράσουμε, Γιάννη μου? Για έλατε, κύριε Καμπουρίδη, ό,τι συγκρατήσατε. Καταρχήν, μερικά από αυτά που έχω συγκρατήσει, δεν έχουν μετατραπεί σε αμφίβιες δυνάμεις οι μηχανοποιημένες, η μηχανοκίνηση του πεζικού όπως σας αποκάλεσε. Έχουν μετατραπεί κάποιες, πολλές από αυτές, σε καταδρομών. Είναι γεγονός αυτό. Έχουν φτιάξει 18 ταξιαρχίες καταδρομών. Όσον αφορά το άλλο θέμα, και θα μιλήσω γι' αυτό λίγο μετά, όσον αφορά το θέμα της ταξιαρχίας πεζών αυτών, όντως από 4 τάγματα που έγινε 6 και φτιάξαν και πλατφόρμα και στο Αξάζ. Όμως θα πρέπει να ξέρει ο κύριος που έστειλε το μήνυμα ότι μεγάλο μέρος της ταξιαρχίας πεζών αυτών βρίσκεται στη νότια Τουρκία και στην περιοχή του Ιράκ, γιατί χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις εκεί. Είναι ένα θέμα και καλώς το έθεξε, γιατί η ταξιαρχία πεζών αυτών είναι και η αποβατική δύναμη και όντως είναι τυποπόλεμη. Μιλάω για τους, γιατί έχει και τάγμα με στρατιώτες που δεν είναι καθόλου ετοιμοπόλεμοι. Με 6 μήνες θητείες δεν μπορείς να κάνεις. Τα υπόλοιπα όμως είναι σε μια βάση rotation, ενεργούν και στο Ιράκ και στη Συρία και αυτή τη στιγμή δεν είναι ετοιμοπόλεμοι. Σίγουρα μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, αλλά όταν μια Τουρκία πάει σε κρίση, κορύφωση της κρίσης, της ένταξης και κρίση με την Ελλάδα, αυτές θα έπρεπε να είναι στη βάση της, στη Φώκια και στο Αξάς και να κάνουν ασκήσεις. Όλα αυτά δείχνουν μια κατάσταση η οποία Τουρκία, λέω, ότι δεν μπορεί να κάνει να πάει σε σύγκρουση ανοιχτού μετόπου, ευρεία σύγκρουση με την Ελλάδα, γενική κλιμάκωση, αλλά μπορεί όντως, όπως το επισήμανε κάποιος, να χρησιμοποιήσει αερομεταφερόμενους σχηματισμούς με ελικόπτερα, αλλά θα αποφύγει η Τουρκία να πάει σε κατοικημένο νησί, γιατί μετά θα παραπέμπει σε κατάληψη μιας κατοικημένης περιοχής και θα παραπέμπει στον παραλληλισμό Ρωσία-Ουκρανία. Η Τουρκία θα πάει σε κάτι πολύ εύκολο. Μπορεί αυτό που θέλει δεν είναι η κατάληψη αυτή καθ' αυτή για να το κρατήσει, αλλά για να μασύρει σε ένα τραπέζι διαλόγου. Άρα θα πάει με αυτές τις δυνάμεις που είπε ή μέρος αυτών, που εύκολα μπορεί να τις μετακινήσει σε ακατοίκητες δραχονησίδες και γράψει σχετικό άρθρο με το παίζοντας με τις σημαίες. Εδώ λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, το ότι κάνουν καθημερινά ασκήσεις αεροναυτικές σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κύπρο. Μήπως στόχο έχουν ένα μικρό νησί μες στο Αιγαίο? Το ότι έχουν κάνει και άλλες 2 ασκήσεις αποβατικές και η μία μέσα στον κόλπο της Μαρμαρίδας και Φετιγέ, λέει κάτι στον κύριο Καμπουρίδη? Ναι, αυτές οι αποβατικές, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, σωστή είναι η ερώτηση, πρέπει να δούμε ότι τα τελευταία 11 χρόνια η Τουρκία, οι αποβατικές ασκήσεις που κάνει και η χρησιμοποίηση των δυνάμεων που κάνει και συμπεριλαμβάνεται και ο ισχυρισμός μου για την 28 μηχανική ταξιαρχία, αφορούσαν
μεγάλο νησί. Πλέον οι ασκήσεις που κάνει, είτε στο πλαίσιο της ασκήσης Μαβί Βατάν, είτε της Καραρελίκ που είναι σε εξέλιξη 13 με 18 Οκτωβρίου, είναι καταλήψεις από ομάδες των ΣΑΤ κυρίως, ειδικών δυνάμεων σε βραχονισίδες. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, αλλά απαντά υπό μόνο την ερώτηση. Μάλιστα. Τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από το πεδίο, διότι έχετε μια γεωπολιτική ανάλυση με εξαιρετικό ενδιαφέρον και επειδή, επαναλαμβάνω, γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα από άλλους, την τουρκική πραγματικότητα και κυρίως διαβάζετε την Τουρκία όχι πως θέλουμε να είναι, αλλά όπως είναι. Το πρόσφατο το ξέρετε, το κουμπαριλίκι πάλι. Ο Πούτιν είπε να σε κάνω ενεργειακό κόμβο και ο Ερντογάν το τέλειωσε λέγοντας να τον κάνουμε τον κόμβο τον ενεργειακό για την Ευρώπη, την κακομοίρα που κρυώνει στη Θράκη, την Ανατολική. Αυτό πώς το διαβάζετε, γιατί την ίδια στιγμή, αν εξαιρέσω τον τύπο, καμιά φορά δεν λειτουργεί από μόνος του βέβαια ο τύπος, των μεγάλων ειδησιογραφικών πρακτορείων της Δύσης που τα ρίξαν κατά το κοινό λεγόμενο σε αυτή την προοπτική, οι κυβερνήσεις της Δύσης, μάλλον ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Πώς το διαβάζετε? Δεν είμαι πραγματικά πεπισμένος, βλέποντας, ξέρετε, στην ανάλυση έχει σημασία πότε γίνεται το σύμβαν. Να σας πω δύο ημερομηνίες. Ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφού επέστρεψε από την Πράγα στις 10 Οκτωβρίου, έκανε το Υπουργικό Συμβούλιο και αφού είπε καλέσει την Ελλάδα για διάλογο, που το είπε και στην Πράγα, μιλάω για 10 Οκτωβρίου Υπουργικό Συμβούλιο, ο Ερντογάν βγήκε και μίλησε ότι η Τουρκία έχει ανάγκη ενεργειακά, η Ευρώπη έχει ενεργειακά την Τουρκία. Μετά από μία μέρα, στις 11 Οκτωβρίου, ο Μπαχτσελή είπε θα κρυώσουμε την Ελλάδα, εάν μη μας κουνάει το δάχτυλο. Και στις 13 Οκτωβρίου, μετά δηλαδή από μία-δύο μέρες, έγινε συνάντηση στην Αστάνα, συμφωνήθηκε. Δηλαδή, η Τουρκική, νομίζω εγώ, γιατί είπαμε ότι ο Πούτιν το πρότεινε, εγώ δεν αποκλείω η Τουρκία, βλέποντας ότι πλέον το ενεργειακό είναι πρώτη προτεραιότητα της Αμερικής και παίζοντας πολύ καλά τον επιτίδιο ουδέτερο από τη μία και από την άλλη πλευρά, ήθελε να δείξει στην Αμερική ότι εγώ θα παίξω και ενεργειακά με τη Ρωσία για να καταστώ ως ένας κόμβος στην περιοχή. Δεν αποκλείω η Τουρκία να πρότεινε στον Πούτιν για να γίνει αυτός ο κόμβος. Και θα χρησιμοποιήσω μια ορολογία που μου άρεσε στην συμμετοχή μου στην εκπομπή σας πριν από δύο εβδομάδες, που λέτε πώς χαλβανίζεται η κοινή γνώμη. Εγώ παρατήρησα ότι μετά την επιστροφή του Πούτιν, του Ερντογάν, από την Αστάνα που συνομίλησε στις 13 Οκτωβρίου με τον Πούτιν, βλέπω ότι όλες οι εκπομπές αυτές που κάθε βράδυ γίνονται σε 3-4 μεγάλα κανάλια, ναι, ναι, με τρόπους ειδικούς πάνω σε χάρτες, δεν ασχολούνται πλέον με θέματα αυτά που είχαμε συνηθίσει, στρατικοποίηση, αποστατικοποίηση, αλλά μιλάγαν για τη σημασία των ενεργειακών κόμβων, το ρόλο που μπορεί να παίξει η Τουρκία, λέγοντας ποιοι περνάνε αγωγή από το έδαφος της Τουρκίας, πώς μπορούν από το έδαφος της Τουρκίας πέρα από αυτόν τον κόμβο να περάσουν και άλλοι αγωγοί, δείχνοντας την αμερικανική πλευρά πόσο μεγάλη σημασία έχει η Τουρκία στο ενεργειακό παράγοντα και σαν ένα αντίβαρο στο ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι όντως είναι κάτι αρνητικό για μας. Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτό ως αντίβαρο και για την Αλεξανδρούπολη. Ο Ερντογάν έχει πέσει το τρυπάκι των ευρασιαστών, οι οποίοι αφού τον έπεισαν ότι οι βάσεις στην Ελλάδα των Αμερικανών περικυκλώνουν την Τουρκία, τώρα τον βάλε και στο τρυπάκι, γιατί ξέρετε αυτοί οι ευρασιαστές είναι Μπαχτσελή, Περιντσέκ, όλοι οι συμμαχοί του που τον στηρίζουν από το 18 στην κυβέρνηση. Το βάλε στο τρυπάκι ότι να χρησιμοποιήσουμε και το θέμα της ενέργειας της Ρωσίας για να απειλούμε Ευρώπη και Αμερική. Το θέμα είναι ότι και οι δυτικοί τρία πουλάκια κάθονταν, θα έλεγα εγώ. Και όταν χρησιμοποιείς το υπερπανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο με 45 δολάρια τα 1000 κυβικά για ηλεκτροπαραγωγή που καλύπτει το 46% των αναγκών σε ρεύμα, σμπρώχνοντας βιομηχανίες και τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση, πληθωρισμό και ακρίβεια, ενώ θα μπορούσες, λέω, για παράδειγμα, να αξιοποιήσεις το φυσικό αέριο νοτίως Κρήτης. 5 δολάρια τα 1000 κυβικά το υπολογίζαν. Αντιλαμβάνεται κανείς εδώ τι παίζεται, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καμπουρίδη, γιατί τη γνωρίζετε καλά την τουρκική πραγματικότητα. Με αυτό το πεδίο η Τουρκία οδεύει σε εκλογές. Αναρωτιέμαι ποια θα έπρεπε να είναι η προσδοκία της από εδώ πλευράς και γενικότερα του δυτικού κόσμου. Να ιτηθεί ο Ερντογάν
Γιατί είπαμε, γαλβανίζεται, είπατε, σας άρεσε η έκφραση, η τουρκική κοινή γνώμη. Μόνο από τον Ερντογάν γαλβανίζεται. Κοιτάξτε, ο Ερντογάν, αν θέτει το θέμα, αν μα συμφέρει ή όχι να παραμείνει αυτό, αν κατάλαβα καλά. Ναι, γιατί πολλοί λένε ότι δεν αλλάζει η στρατηγική. Ίσα-ίσα έχει τραβηχτεί πια σε τέτοιες γραμμές που γίνεται ένας υπερπληθωρισμός κατά της Ελλάδας. Ποιος θα πει την πιο δραματική ατάκα. Ναι. Κοιτάξτε, αν παρατηρήσουμε το αφήγημα των 18 κλάσ νησιών, δηλαδή 18 νησιών και μιας βραχονησίδας, οι οποίες έχει καταλάβει η Ελλάδα, τον εφήβρε και τον έβαλε στο τραπέζι από το 2014, η κεμαλική αντιπολίτευση τον έβαλε στο τραπέζι. Σωστό. Λοιπόν, και αυτοί έχουν ανεβάσει πολύ τον πήχη. Δεν ενδιαφέρουν στον Ερντογάν στα θέματα αναθεωρητισμού. Ο καθένας ανέβασε όσο πιο ψηλά τον πήχη μπορούσε. Υπάρχει όμως μια ουσιώδη διαφορά. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος εφήβρε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος. Επίσης αυτός άλλαξε το αμυντικό δόγμα της Τουρκίας και από δόγμα αμυντικό το έκανε προληπτικού χτυπήματος και διεύρυνε το ζωτικό του χώρου στο Ιράκ, Συρία και απειλή και τη διεύρυνση του χώρου και σε περιοχές, θαλάσσιες περιοχές που είναι εις βάρος μας. Και όμως οι κεμαλιστές, ξέρετε, παραδοσιακά αφήναν ένα παράθυρο διαλόγου με την παρένεση ή και με την διαμεσολάβηση της Δύσης και της Αμερικής. Είδαμε ο Κιλιτζάρογλου ήταν τις προηγούμενες μέρες στην Αμερική. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο σενάριο για μας να παραμείνει ο Ερντογάν. Αυτό που λένε κάποιοι θα είναι οι χειρότεροι κεμαλιστές. Όντως και οι κεμαλιστές έχουν πάει σε αυτά τα επίπεδα αναθεωρητισμού του Ερντογάν. Όμως πάντα οι κεμαλιστές αυτοί ήταν που εφήβρανε και τη λίστα με τα 152 αμφισβητούμενα νησιά. Σωστά. Αφήνουν όμως ένα παράθυρο οι κεμαλιστές για το ρόλο της Δύσης και εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι που διαφοροποιεί την πολιτική των κεμαλιστών έναντι του Ερντογάν. Πηγαίνοντας προς τις εκλογές λοιπόν, ο Ερντογάν δεν μπορεί να αφαιρέσει το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης από το τραπέζι των νησιών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν θα πάμε να συζητήσουμε, αν θα συζητήσουμε, με βάση όλο αυτό το πλαίσιο που έχει φτιαχτεί το τελευταίο διάστημα. Έτσι πως το περιγράφεται ο ιππιότερος, με πολλά εισαγωγικά στη λέξη ιππιότερος βέβαια, για να μην κοροϊδευόμαστε, εμφανίζεται ο κύριος Μπαμπατζάν, έτσι, ο οποίος λέει: «Παιδιά, καθίσουμε την Ελλάδα να συζητήσουμε». Αλλά προφανώς είναι γιατί αληθορίζει να έχει ένα green card, από μια πράσινη κάρτα από τη Δύση. Ναι, αλλά ο Μπαμπατζάν έχει ένα 2%, 1,5% και πλέον είναι. Τι να συζητάμε. Εκτός να τον φυλάνε όλοι μαζί, να τον κατεβάσουν υποψήφιο, να μην του τον ακυρώσει. Θα κλείσω με το εξής. Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Άρα το συμπέρασμα, κύριε Καμπουρίδη, για μένα είναι ότι εδώ στα νησιά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι στα πλαίσια της παλαϊκής άμυνας. Είτε έχουν μικρό νησάκι, είτε μικρή νησίδα. Και το συμπληρώνει ο Νίκος. Η τουρκική κοινή γνώμη γαλβανίζεται, η ελληνική κάνει την παλιά μέθοδο του Αυνάν και όχι με δική της υπετιότητα. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω για το γαλβανισμό μετά. Δεν θέλω να το ξεχάσω το μεγάλο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η ελληνική εθνοφυλακή, τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα πρέπει να ψηφιστεί, γιατί οι εθνοφύλακες στα νησιά θα μπορούν να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο και σε θέματα άμυνας σε βραχονησίδες, ενδιάμεσων νήσων και σε μεγάλα νησιά. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της... Το πρώτο θέμα ήταν αυτό με το πώς γαλβανίζεται η τουρκική κοινή γνώμη. Θα πρέπει να σας πω ότι... Ενώ οι δικοί μας μου γράφουν, είναι σε απάθεια. Κανείς δεν τις λέει κάτι. Ναι. Στην τουρκική πλευρά πρέπει να πούμε ότι αν πάρουμε τις 29 εφημερίδες που εκδίδονται στην... κατά κανόνα γίνεται αυτό στην Τουρκία, στην τουρκική γλώσσα, τα μηνύματα που περνάνε προς τους πολίτες είναι πάντα ενθαρρυντικά, δεν υπάρχουν, όλα είναι φιλτραρισμένα και η μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από τις εκπομπές που γίνονται κάθε βράδυ σε μεγάλα τουρκικά κανάλια, CNN Turk, Haber Global και κάποια άλλα, στα οποία βλέπουμε εκεί ότι πριτανεύουν, κυριαρχούν οι θέσεις των ευρεσιαστών, μας περικυκλώνει η Αμερική, η Ελλάδα είναι το τσιράκι της Αμερικής, επικινδυνολογούν και ξεσηκώνουν τον κόσμο. Σε εμάς τα μηνύματα που περνάνε είναι μηνύματα χωρίς φίλτρα, δεν υπάρχει καμία πολιτική
το πώς θα περνάνε, και μπορώ να πω ότι γι' αυτό είναι και ο λόγος, ξέρετε, που διέβλεψε η Τουρκία ένα τέτοιο κενό στα μηνύματα που περνάνε στα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης, και γι' αυτό το λόγο άρχισε ο Ερντογάν να στέλνει μηνύματα προς το ελληνικό λαό, ο Ερντογάν, ο Ακάρ, μηνύματα με Twitter στα ελληνικά κτλ. Κτλ. Πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική δική μας. Δεν μιλάω για λογοκρισία, μιλάμε για το, είναι εθνικό, για το εθνικό μας συμφέρον, για το φρόνημα του ελληνικού λαού. Θα έπρεπε να υπήρχε μια πολιτική, τα μηνύματα που περνάνε και πώς έρχονται οι ειδήσεις απλητράριστες και περνάνε στο κάθε σπίτι, καταβάλλοντας ψυχολογικά το φρόνημα του λαού μας. Ναι, να διορθώσω, ο Νίκος μου λέει, εγώ λέω με δική της υπετιότητα, αντί να γαλβανίζεται κάνει το άλλο η ελληνική κοινή γνώμη, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Το θέμα είναι, όπως λέτε κύριε Καμπουρίδη, τι πραγματικά συμβαίνει και πόσο φιλτράρουμε και εμείς τα μέσα. Διότι κοιτάξτε, το να κάνει μια δήλωση, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά, ο Ερντογάν, ο Ακάρ, να το καταλάβω. Εδώ κάνει δήλωση ο παρατρεχάμενος του παρατρεχάμενου, ο παρατρεχάμενη, και είναι πρώτο θέμα στα ελληνικά δελτία. Είναι ένα θέμα αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οτιδήποτε αρνητικό ή επιθετικό της Τουρκίας προβάλλεται εδώ, λες και κάτι έγινε. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς θα πρέπει να περνάνε σε εμάς τα μηνύματα αυτά που μας συμφέρουν. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πόλεμο επικοινωνίας. Έχει βάλει πολλοί ειδικούς ανθρώπους να τα χειρίζονται αυτά ο Ερντογάν. Μίλησα για τη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει. Και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί ξέρετε, αυτό συμβάλλει στο να κερδίσω μία μάχη χωρίς να κάνω πόλεμο. Εάν εγώ ξεσηκώσω το λαό μου, ξέρετε, προχθές άκουσα μία συζήτηση στην τουρκική τηλεόραση. Μιλούσε κάποιος ειδικός και είπε ότι όσο κορυφώνεται η ρητορική, η δικιά μας, η τουρκική, εναντίον της Ελλάδος, και ο Μητσοτάκης λέει θα πρέπει ο κ. Πρωθυπουργός να έχει στο μυαλό του σίγουρα ότι πηγαίνοντας σε εκλογές, ναι μεν τριγκάρει στην εθνικιστική δεξαμενή ψηφοφόρων σου, όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά, είπε αυτός, της Ελλάδος, η οποία δεν θέλει να πάμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έντασης με την Τουρκία. Άρα λοιπόν η Τουρκία τη συμφέρει κατά αυτόν, και πιστεύω εν μέρει έχει δίκιο, τη συμφέρει η Ελλάδα να πηγαίνει σε εκλογές με μια τέτοια κατάσταση τεχνητά αρνητική, η οποία τη φτιάχνει η Τουρκία με επιθετική ρητορική, γιατί πιστεύει ότι θα υπάρχει ένα μέρος του ελληνικού λαού το οποίο, επειδή δεν θέλει τον πόλεμο, τον απεχθάνεται, τον απέφχεται, θα δώσει μαύρο, ας το πω εντός εισαγωγικών. Καλά, εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική των Τούρκων, διότι εμείς αποφασίζουμε τελικά, γιατί διαβάζεται και ανάποδα. Άμα λες σε κάποιον ότι δεν τον συμφέρει αυτόν που έχεις αρχηγός, στην ουσία τον σπρώχνεις αυτόν που λες εσύ ότι δεν σε συμφέρει να τον έχεις αρχηγό. Ναι, πάσα ναι, του, διαβάζεται και αλλιώς. Ναι, θέλω να σας πω τι λένε αυτοί. Βεβαίως, εσείς καλά κάνετε. Και πείτε μου και να κλείσουμε αυτό. Γι' αυτό και προσπάθησε να περάσει στον Τούκου την ιστορία με τους 90 ξεβράκωτους πρόσφυγες και δαρμένους από την πλευρά της Τουρκία. Αυτό το παιχνίδι, και είδατε, έγραψε και ένα tweet στα ελληνικά και ο Φαχρετίν Αλτούν. Μάλιστα, ο Γκέμπελς, όπως είπατε. Ναι. Ο Γκέμπελς, το παίζουν χρόνια τώρα. Εγώ, όταν ήμουνα σε θέση να μιλήσω, είχα πει ότι έπρεπε να φωτογραφίζουμε κάθε τέτοια κίνηση από πλευράς της Τουρκίας. Είναι πολύ κοντά τα προθυμένα φυλάκια μας. Και αυτά να τα δείχνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατευθείαν, λέτε. Κατευθείαν. Φυσικά, κατευθείαν. Γιατί ξέρετε, και αυτό δεν αναδείχθηκε καθόλου. Όταν μιλάει η Τουρκία, μιλάω για την υπόθεση στις Καστανιές, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, 28 Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου το 2020. Εκεί χρησιμοποίησαν ανθρώπινα σώματα, ανθρώπινες ψυχές και στρατιωτικούς σκοπούς απέναντι στο φράχτη, για να ρίξουν το φράχτη. Αυτό δεν αναδείχθηκε ούτε από τον κύριο Πρωθυπουργό μας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την Τουρκία επικοινωνιακά πρέπει να απαντήσεις με τον ίδιο επιθετικό τρόπο. Όλα να φωτογραφίζονται, φαίνονται πολύ ευδιάκριτα από την άλλη πλευρά το παιχνίδι που παίζουν, με το ζόρι που τους κουβαλάνε με τα στρατιωτικά οχήματα, και έπρεπε αυτά να τα αναδεικνύουμε, κύριε Σαχίνη.
Κύριε Καμπουρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας σήμερα πρωί της Δευτέρας και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.